Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και το μεσημέρι, πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Δημαρχείο της Καβάλας. Λίγες ώρες νωρίτερα και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος άνοιξε τις πόρτες στο γραφείο του προκειμένου να υποδεχτεί τους πολιτιστικούς συλλόγους και να ακούσει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Μια εξαιρετική χοροδία αυτή του Συλλόγου των Προυσαλιωτών της Καβάλας, μια χοροδία η οποία είναι σχετικά καινούρια όσον αφορά την διαδρομή που έχει μεσολαβήσει από την ίδρυσή της, αλλά η οποία έχει ένα υψηλό επίπεδο στο οποίο λειτουργεί. Θέλω να ευχηθώ, να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τις κυρίες και τους κυρίους, την κυρία Πρόεδρο, τον πατέρα Στέφανο, ο οποίος είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, και να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα και ό,τι καλό επιθυμεί ο καθένας. Ο σύλλογος μας έγινε το 9 με την βοήθεια όλων αυτών που βλέπετε, των χοροδών, των χορευτών, γιατί έχουμε και χορευτικό στο τμήμα μας. Βέβαια αν δεν υπήρχε και η περιφέρεια να μας υποστηρίξει δεν θα γινόταν τίποτε. Με τον μαέστρο μας, τον καταξιωμένο κύριο Ξανθόπουλο, και τον χοροδό μας, τον, του χορευτικού μας τον δάσκαλο, τον κύριο Τροφαντό. Ήρθαμε εθιμοτυπικά να πούμε τα κάλαντα στον Αντιπεριφερειάρχη μας, να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, υγεία σε όλους, καλή δύναμη και ελπίζουμε οι γιορτές οι οποίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες να αγαλιάσουν τις ψυχές όλου του κόσμου και να μας δώσουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε με ξενιασιά και με μία σκέψη προς τον συνάνθρωπο, με αλληλεγγύη και αγάπη. Με ιδιαίτερη χαρά ακούσαμε τα κάλαντα από τον σύλλογο, από τον Ομαρχιακό Σύλλογο των ΑΜΕΑ, ένα σύλλογος ο οποίος το νιώθουμε κοντινό μας, δικό μας, είναι εδώ πάντα μέσα στο διοικητήριο και συμβάλλει σε όλα τα θέματα, όχι μόνο των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες ή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα στη ζωή τους, αλλά ένα σύλλογος ο οποίος είναι κοινωνικά δραστήριος και παρόν σε όλες τις εξελίξεις και της πόλης και της περιφερειακής ενότητας. Χρόνια ευλογημένα και αγιασμένα, να είναι δυνατά, να είναι γεμάτα από δημιουργία πνευματικών πραγμάτων αλλά και βοηθεία στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Θυμόμαστε αυτές τις ημέρες εκείνα τα οποία μας συγκινούν, όπως μεγαλώσαμε και όπως ήμασταν, και με αυτόν τον τρόπο μετέχουμε και εμείς αυτή τη συνέχεια, μια συνέχεια μεγάλη και δυνατή που είναι η πίστη μας, η Ορθοδοξία μας και η πατρίδα μας η Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υποφέρομαι όλοι μαζί,
Αυτό όμως δεν μας έχει κάμψει και το ηθικό μας είναι δυνατό και ακμαίο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα.